Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον. Απόσυρε όπως όλα δείχνουν το Πασόκ τη στήριξή του στον Πέτρο Τατούλη για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Σε μια μαραθώνια σύσκεψη στα κεντρικά γραφεία του Πασόκ, με την παρουσία όλων σχεδόν των κορυφαίων αυτοδιοικητικών και πολιτικών στελεχών του Πασόκ, στην τυπική πλειοψηφία των παρευρισκομένων τοποθετήθηκαν αρνητικά για τον Πέτρο Τατούλη και ζήτησαν τον Πασόκ να μην στηρίξει εκ νέου την υποψηφιότητά του. Τελικά αποφασίστηκε να ζητηθεί η γνώμη των διευρυμένων νομαρχιακών επιτροπών του Πασόκ. Έτσι λοιπόν, αύριο Δευτέρα στις 7.30 ώρα το απόγευμα, στην Νομαρχιακή Επιτροπή του Πασόκ θα υπάρχει μια διευρυμένη σύσκεψη, έτσι ώστε να δοθεί λύση στο θέμα. Ενώ η τελική απόφαση θα ληφθεί την Τετάρτη στα κεντρικά γραφεία του Πασόκ στη Χαριλάου Τρικούπη. Μαραθώνια και θυελλώδη ήταν η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη το απόγευμα στα κεντρικά γραφεία του Πασόκ στην οδό Χαριλάου Τρικούμπη στην Αθήνα για το θέμα τη υποψηφιότητα του Πέτρου Τατούλη, που ως γνωστόν είχε στηρίξει το κόμμα στις εκλογές του 2010. Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν αντιπεριφερειάρχη, σύμβουλοι και στελέχη από όλη την Πελοπόννησο, όπως και κύριοι Πουλιοκέφαλος, κυρία Νικολάκου, Πουλιά Σκυβιδόπουλος, Γιάννα Κοπούλου Νάντια, Γρηγοράκος, καθώς και κύριοι Σκανδαλίδης, Κατσικαρέλης και Κουκουλόπουλος. Από την κορυφή παρευρέθηκαν οι Γιώργος Δέδες, Γιώργος Πατσογιάννης, κύριος Νικολόπουλος, Αγλαία Κεφάλου, Έμι Δομετίου, Γεωργία Πλάτσκα, πολλά μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής, καθώς και πρώην βουλευτές Άγγελος Μανολάκης και Κατερίνα Φαρμάκη, οι οποίοι όμως δεν πήραν το λόγο. Η σύσκεψη έγινε υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Νίκου Ανδρουλάκη. Το 90% των παρευρισκόμενων τοποθετήθηκαν αρνητικά για τον Πέτρο Τατούλη και ζήτησαν το Πασόκ να μην στηρίξει εκ νέου την υποψηφιότητά του. Η σύσκεψη ήταν σχεδόν μαραθώνη και κράτησε 4 ολόκληρες ώρες και τελικά αποφασίστηκε να ζητηθεί η γνώμη των διευρυμένων νομαρχιακών επιτροπών του Πασόκ μέσω Σαββατοκύριακο και να υπάρξει μια τελευταία σύσκεψη την ερχόμενη Τετάρτη στις 4 το απόγευμα στη Χαριλάου Τρικούπη για την τελική και οριστική απόφαση. Στην Κόρινθο, η απόφαση αναμένεται να ληφθεί την Δευτέρα στη σύσκεψη της διευρυμένης νομαρχιακής επιτροπής του Πασόκ στις 7.30 το απόγευμα. Σε αυτή έχουν κληθεί δήμαρχοι, πρώην βουλευτές του νομού, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και του Εθνικού Συμβουλίου. Να μείνουμε όμως στο ίδιο θέμα, κυρίες και κύριοι, για να δούμε πώς σχολίασε όσα συζητήθηκαν στα κεντρικά γραφεία του Πασόκ ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής, κύριος Γιώργος Πατσογιάννης. Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη το απόγευμα σε κεντρικά γραφεία του Πασόκ στην οδό Χαριλαίου Τρικούμπη στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες για το θέμα της υποψηφιότητας του Πέτρου Τατούλη, ως γνωστόν, είχε στηρίξει το κόμμα στις εκλογές του 2010. Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν οι αντιπεριφερειάρχες, σύμβουλοι και στελέχοι από όλη την Πελοπόννησο, όπως και κύριοι Πουλιοκέφαλος, κυρία Νικολάκου, Πουλιά Σκυβιδόπουλος, Γιάννα Κοπούλου Νάντια, Γρηγοράκος, καθώς και κύριοι Σκανδαλίδης, Κατσικαρέλης και Κουκουλόπουλος. Από την Κορινθία παρευρέθηκαν οι Γιώργος Δέδες, Γιώργος Πατσογιάννης, κύριος Νικολόπουλος, Αγλαία Κεφάλου, Έμι Δομετίου, κυρία Γεωργία Πιάτσικα και πολλά μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής, καθώς και οι πρώην βουλευτές Άγγελος Μανολάκης και Κατερίνα Φαρμάκη, οι οποίοι όμως δεν πήραν το λόγο. Η σύσκεψη έγινε υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Νίκου Ανδρουλάκη. Για τη σύσκεψη αυτή μίλησε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του Πασόκ Κορινθία, κ. Γιώργος Πατσογιάννης. Ο τομέας τοπικής αυτοδιοίκησης του Πασόκ χθες είχε, νομίζω, τρεις περιφέρειες. Δεν θυμάμαι ποια είναι η πρώτη, πριν από εμάς δηλαδή, σε 7.30 ώρα συνεδριάσαμε για την Πελοπόννησο. Πριν από εμάς ήταν η Στερεά Ελλάδα. Στα πλαίσια αυτής των επερχόμενων εκλογών συνεδρίασε ο τομέας τοπικής αυτοδιοίκησης με τη συμμετοχή των νομαρχιακών επιτροπών της Πελοποννήσου, των περιφερειακών συμβούλων, των βουλευτών και μελών της Χαριλάου Τρικούπη, του τομέα. Εκεί, σε ό,τι έχει να κάνει με εμάς εδώ την Πελοπόννησο, ναι. Έπεσαν κάποια ονόματα στο τραπέζι, εκεί ποιοι στήριξαν ποιους και τι απόψεις ακουστήκανε. Καταρχήν δεν πήγαμε χθες δηλαδή να πέσουν ονόματα στο τραπέζι. Πήγαμε να δούμε ποια θα είναι η πορεία του κόμματός μας στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές και του Ευρωκοινοβουλίου. Τι θα κάνουμε σαν κόμμα του Πασόκ. Δεν πήγαμε να μπούμε σε ονόματα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον κύριο Τατούλη. Ναι. Ακούστηκε ότι τελικά δεν θα το στηρίξει το Πασόκ στην Πελοπόννησο. Κοιτάξτε, είναι κάτι. Κακώς βγήκε αυτή η φήμη ότι δεν θα τον στηρίξει ή αν δεν θα τον στηρίξει. Εμείς δεν μπήκαμε σε ονόματα. Κάποιοι επιχείρησαν να μπουν σε ονόματα.
Αυτή ήταν εκτός κλίματος. Δεν μπορούσαμε να ζητάμε για ονόματα όταν εμείς θέλαμε να δούμε τις γενικές γραμμές τι κάνουμε. Έτσι. Και καταρχήν ήταν και απαράδεκτο να μπούμε σε ονόματα τα οποία δεν μας έχουν απευθυνθεί. Πώς θα μιλήσουμε για το Ντατούλη αν θα είναι υποψήφιος, όταν ο κύριος Ντατούλης δεν απευθύνθηκε στο ΠΑΣΟΚ να μας πει αν θα είναι υποψήφιος ή όχι, αν θέλει τη στήριξή μας. Πώς θα αρχίσουμε εμείς διάλογο περί του Ντατούλη. Ο Ντατούλης πρέπει πρώτα να απευθυνθεί που θέλει και που ζητάει τη στήριξη. Δηλαδή εμείς θα τη δώσουμε de facto χωρίς ζήτηση. Το θέμα είναι, κύριε Πατσογέννη, ότι έχει ακουστεί, ναι, έχει ήδη κλείσει ο κύριος Ντατούλης με τη Νέα Δημοκρατία, ναι, και επειδή αυτή τη στιγμή υπάρχει κυβέρνηση συνεργασίας, προφανώς, ναι, θα τον στήριξε ή θα τον στηρίξει το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Χαίρομαι που βγάζετε αυτή την είδηση, διότι κάποιοι είχαν πει, λέει, ότι δεν έχει πάρει τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς το επιβεβαιώνετε. Και εγώ το ξέρω. Και εγώ το ξέρω. Κάποιοι δεν το ξέρανε. Δηλαδή, αν η Νέα Δημοκρατία, που δεν χρειάζεται να το ξέρω, αν η Νέα Δημοκρατία δεν κατεβάζει στην περιφέρεια Πελοποννήσου, κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, βεβαίως το στηρίζει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά για να το στηρίξουμε εμείς, πρέπει να μας πει αν θέλει τη στήριξή μας. Εκτός και αν πάμε ως επέτες. Αν νομίζει ο κ. Ντατούλης ότι εμείς θα συζητάμε περί αυτού, επειδή αυτός θέλει να συζητάμε ή θέλουν κάποιοι, νομίζω είναι λάθος διαδικασία. Και εμείς, επειδή δεν μπορούσαμε να χθες να τελειώσουμε, αποφασίσαμε ότι θα συνεδριάσουν οι νομαρχιακές επιτροπές, θα μιλήσουμε αυτά που ακούσαμε χθες επάνω και την Τετάρτη θα ξαναμαζευτούμε. Κύριε Πατσογέννη, θα θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο σε ό,τι έχει να κάνει με την θεσινή σύσκεψη στη Γαλλία του Κούπερ? Θα ήθελα να πω ότι δεν μπορεί ο καθένας να βγάζει φήμες. Όφιλε, κομματικός μηχανισμός είναι. Ένα κόμμα υπαρκτό είναι το ΠΑΣΟΚ. Και ιδίως στα αυτοδιοικητικά τα ποσοστά του είναι πάνω από τα εθνικά, από αυτά τα γκάλο που βγαίνουν. Έχει δικαίωμα να συνεδριάσει και να μιλήσει για τα αυτοδιοικητικά των περιφερειών και για τις ευρωεκλογές. Δεν πρέπει να βγαίνουν φήμες και να λένε αν έκοψε ή αν πρημοδότησε τον κύριο Ντατούλη ή τον κάθε υποψηφίο. Δεν μιλήσαμε περί υποψηφίων. Θα μιλήσουμε όταν θα πρέπει και ανάλογα με τις αιτήσεις του καθενός. Έτσι, εάν ο κύριος Ντατούλης οπωσδήποτε πήρε τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας, πιστεύω ότι να τη ζήτησε και την πήρε. Δεν την πήρε, πήγε η Νέα Δημοκρατία και την προσέφερε. Έτσι. Έτσι και στο ΠΑΣΟΚ, άμα θέλει τη στήριξη, πρέπει να τη ζητήσει. Εκτός βέβαια αν θέλει να του τη δώσουν έτσι και να τη χειριστεί όσο αυτός νομίζει. Η παράταξη της μείζωνος μειοψηφίας του Δήμου Κορινθίων στάθηκε απέναντι στην απόπειρα της Δημοτικής Αρχής να εξακοντήσει το κόστος των εκδηλώσεων. Ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Κορινθίων, Χρήστος Κορδώσης, μίλησε για το θέμα του καρναβαλιού, τονίζοντας ότι η μειοψηφία δεν είναι αντίθετη σε αυτές τις εκδηλώσεις, αλλά ως προς το χρηματικό ποσό που θα διατεθεί για αυτές. Για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις του Δήμου Κορινθίων μίλησε ο τηλεοπτικό φακό Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Κορινθίων, Χρήστος Κορδώσης, τονίζοντας ότι η μειοψηφία δεν είναι αντίθετη σε αυτές τις εκδηλώσεις, αλλά ως προς το χρηματικό ποσό που θα διατεθεί για αυτές. Τέλος, ο κ. Κορδώσης μίλησε και για το θέμα των συγγραφέων, αφού ζητήθηκε από το Δήμο το ποσό των 10.000 ευρώ συν 10.000 ευρώ, τονίζοντας ότι η κυρία Μπεχράκη δήλωσε δημόσια πως αν έχει γίνει κάτι τέτοιο, τότε θα παραιτηθεί από το σύλλογο αυτό. Σε σχέση με τις καρναβαλικές εκδηλώσεις, όντως υπήρχε ένα επίγον θέμα, λόγω ότι ο καιρός είναι πολύ λίγος μέχρι τις καρναβαλικές εκδηλώσεις. Είναι ένα από τα λάθη ίσως της Δημοτικής Αρχής, ότι άργησε να οργανώσει αυτές τις εκδηλώσεις και ήρθαμε σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο να πάρουμε μία απόφαση την οποία την είχαν ήδη ηλυμένη, και αυτό εννοώ γιατί ήδη προτού πάρουμε την απόφαση έχουν εκδώσει φυλάδια με τη διοργάνωση, τον τρόπο που θα γίνει, πώς θα γίνει κλπ. Χωρίς να ερωτηθεί και να ζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εν πάση περιπτώσει, εμείς εκφράσαμε τις αντιρρήσεις μας. Κυρίαρχα, καταρχήν να διευκρινίσουμε κάτι προς αποφυγή κάθε παρεξηγήσεως. Δεν είμαστε αντίθετοι στις καρναβαλικές εκδηλώσεις. Είμαστε αντίθετοι στο μέγεθος, στο ύψος
το χρηματικό που θα δαπανηθεί για αυτές τις εκδηλώσεις. Ένα είναι το κρατούμενο και είναι πολύ σοβαρό αυτό, γιατί όπως γνωρίζετε και εσείς και όλος ο κόσμος, στους δύσκολους αυτούς καιρούς το κονδύλι αυτό είναι τεράστιο να σπαταλάτε για τέτοιου είδους εκδηλώσεις και ιδίως με αυτή την ποιότητα. Όταν λέω ποιότητα, τι εννοώ. Δεν μπορεί να έχουμε βραζιλιάνες χορεύτριες σε αυτούς τους καιρούς και να σπαταλάμε χρήματα με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι είναι πολύ προκλητικό, συγγνώμη, να εμφανίσουμε κάτι τέτοιο στον κόσμο. Θα μπορούσε να έχει οργανωθεί πολύ νωρίτερα, 2 και 3 μήνες ίσως νωρίτερα, με τη συμμετοχή του κόσμου, με τη συμμετοχή των σχολείων, και έτσι να υπάρχουν πιο ποιοτικές εκδηλώσεις και με χαμηλότερο κοστολόγιο. Τα προηγούμενα χρόνια, σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΠΑΠ, είχαμε διοργανώσει σαν ΚΕΠΑΠ καρναβαλικές εκδηλώσεις, χωρίς άρματα, χωρίς βραζιλιάνες, με μικρότερο κοστολόγιο, και πραγματικά ο κόσμος το απόλαυσε, ήταν υπέρ του εμπορικού κόσμου γιατί ήταν καθημερινές εκδηλώσεις και είχαν πάει όλα καλά. Αυτή τη φορά το διοργανώνει ο ίδιος ο Δήμος, είπε με τη συμμετοχή του ΚΕΠΑΠ. Όντως, εμείς σαν ΚΕΠΑΠ έχουμε πάρει απόφαση να κάνουμε ένα μασκέ πάρτι, το οποίο πραγματικά μπορεί να συμμετέχει ο κόσμος και να δώσουμε έτσι έναν τόνο εφορίας στην τοπική κοινωνία. Αυτό ήταν η αντίθεσή μας σαν μείζωνα μειοψηφία, όπως και από την κίνηση πολιτών νομίζω ότι κινηθήκαμε σε αυτό το επίπεδο. Θα πρέπει να είμαστε λοιπόν πολύ πιο προσεκτικοί με τη διαχείριση των χρημάτων, πώς την κάνουμε. Ένα σημαντικό σημείο ήταν ότι όταν αναφερθήκαμε για το μέγεθος το χρηματικό και ότι θα μπορούσαμε να συνεισφέρουμε με κάποιο μέγεθος, με κάποιο ποσό από αυτό το μεγάλο νούμερο, αντί να το σπαταλήσουμε με αυτόν τον άκομψο τρόπο για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις, θα μπορούσαμε να συνδράμουμε τους σεισμόπληκτους στην Κεφαλονιά. Εκεί ήταν έκπληξη μεγάλη τοποθέτηση του Δημάρχου, ότι είπε ότι λεφτά έχουμε, μπορούμε να δώσουμε άλλα. Αυτό το πράγμα είναι πολύ προκλητικό και θα πρέπει και ο κύριος Δήμαρχος να μην κάνει τέτοιες τοποθετήσεις. Και εγώ προσωπικά χτες είδα το δημοσίευμα της κυρίας Μπεχράκη, η οποία ανέφερε ούτε λίγο ούτε πολύ, με μια ξεκάθαρη δήλωσή της δημόσια, ότι δεν είναι γνώστης αυτής της αίτησης του Συλλόγου Συγγραφέων για το υπέρογκο ποσό των 10.000 ευρώ, συν 10-20.000 ευρώ για συνδρομή και αγορά κάποιων γραφείων, εμπλουτισμού ενός χώρου για τους συγγραφείς. Η κυρία Μπεχράκη μάλιστα ήταν ξεκάθαρη λέγοντας ότι δεν έχω υπόψη μου εμείς ότι έχουμε σαν σύλλογος έχουμε κάνει τέτοιο αίτημα και μάλιστα για αυτό το ποσό. Και αν αληθεύει, γιατί δεν σαν μη γνώστρια αυτής της ιστορίας, είπε ότι αν αληθεύει κάτι τέτοιο θα παραιτηθεί από το σύλλογο αυτό. Ξέρετε κάτι, είναι πολύ προκλητικό να δίνονται τόσα χρήματα αφιδώς σε διάφορους συλλόγους δεξιά-αριστερά και μάλιστα να δίνονται το διάστημα αυτό το τελευταίο, και λέω το τελευταίο εννοώντας πριν τις εκλογές. Δηλαδή είναι πρόκληση να δίνονται δεξιά-αριστερά όπως στις καρναβαλικές εκδηλώσεις, σε διάφορες άλλες πολιτιστικούς συλλόγους κλπ. Θα είμαστε παρόντες και θα ερευνήσουμε το θέμα ποια πραγματικά είναι η αλήθεια, γιατί τίθονται ζητήματα πάρα πολύ σοβαρά γύρω από αυτό το... Στο στόχαστρο της κριτικής μπήκε η απόφαση του Δήμου Κορινθίων για να διαθέσει 74.000 ευρώ για τη διοργάνωση των καρναβαλικών εκδηλώσεων. Ο υποψήφιος δήμαρχος Βασίλης Πανταζής μίλησε για το θέμα τονίζοντας ότι είναι τραγικό την ώρα που η χώρα διέρχεται μια τέτοια κρίση ο Δήμος να ασχολείται με καρναβάλια. Ο υποψήφιος για το Δήμο Κορινθίων Βασίλης Πανταζή μίλησε για το θέμα του καρναβαλιού στο Δήμο Κορινθίων αφού εγκρίθηκε χρηματοδότηση των 60.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Ο κ. Πανταζής τονίζει ότι η χώρα ζει σε μια τεράστια οικονομική κρίση και ο Δήμος ασχολείται με καρναβάλια. Τέλος τόνισε ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι ο Δήμος και οι πολίτες και όχι η σημερινή Δημοτική Αρχή.
μου ζητάτε να σχολιάσω το γεγονός ότι εγκρίθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο η διάθεση ενός ποσού 73, 72, 74.000 ευρώ για το καρναβάλι του Δήμου Κορινθίων. Στην αρχή δελεάστηκα από την ερώτησή σας και σκέφτηκα να σχολιάσω. Αλλά να σχολιάσω τι? Το ότι ζούμε σε μια τεράστια οικονομική κρίση και ο Δήμος Κορινθίων ασχολείται με γιορτές και με καρναβάλια, ίσως να είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνει την κοινωνική πολιτική ο κύριος Δήμαρχος. Αλλά εγώ προσωπικά έχω αποφασίσει να σταματήσω να ασχολούμαι πλέον με τον κύριο Πνευματικό και τον κάθε είδους κύριο Πνευματικό ο οποίος υπάρχει στη χώρα. Αυτή τη στιγμή εμένα και τους συνεργάτες μου μας απασχολούν μόνο και αποκλειστικά τα προβλήματα του τόπου και ιδίως τα προβλήματα της νεολαίας μας. Δεν θα ασχοληθούμε πάλι με τη Δημοτική Αρχή. Δεν θα ασχοληθούμε με το Δημοτικό Συμβούλιο, τι εγκρίνει, πώς θα εγκρίνει, αν μιλάν, αν δεν μιλάν μέσα στο Συμβούλιο, αν απλώς ψηφίζουν. Δεν θα ασχοληθούμε πάλι με το πόσα κυβικά πίσα ρίχνουμε στις αυλές μας και πόσα κυβικά τσιμέντου πέφτουν στους δρόμους μας. Αυτά θα τα κρίνουν οι δημότες στις εκλογές και τα αρμόδια όργανα όταν έρθουμε, αναλάβουμε την αρχή του Δήμου. Δεν θα ασχοληθώ πάλι με τη Δημοτική Αρχή του ΠΑΣΟΚ και των μνημονίων. Θα ασχοληθούμε εγώ και οι συνεργάτες μου αποκλειστικά και μόνο με τα προβλήματα της νεολαίας. Της νεολαίας, της οποίας αφαιρέσαμε το μέλλον και είμαστε υποχρεωμένοι όλοι, όσοι τουλάχιστον έχουν συνείδηση, να παλέψουν για να τους προσφέρουν έστω ένα κομμάτι από αυτό που τους αξίζει. Με αυτό και μόνο θα ασχοληθούμε και θα το δείτε στο πρόγραμμα το οποίο θα αρχίσει σιγά σιγά να έρχεται στην επιφάνεια. Και αν θα καταφέρουμε να υλοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα. Εγώ προσωπικά στη ζωή μου δεν έχω φοβηθεί τίποτα εκτός από το Θεό. Ό,τι έχω καταπιαστεί, δόξα τω Θεώ, μικρό ή μεγάλο, τα έχω καταφέρει. Έτσι θα τα καταφέρουμε και τώρα, γιατί ο σκοπός πλέον είναι ιερός. Είναι τα παιδιά μας και κανείς άλλος. Και εμείς, σαν δημοτική παρέμβαση, δεν θα αποτελέσουμε το πτυελοδοχείο της επόμενης γενιάς. Ο πρώην πρόεδρος της Νεμέας, κύριος Γιώργος Γεωργούσης, μίλησε για τις επερχόμενες δημοτικές εκλογές, στέλνοντας το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν θέλει να εμπλέκεται το όνομά του, καθώς το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι το έργο της ΕΑΣ και τίποτε άλλο. Ο πρώην πρόεδρος της Νεμέας, Γιώργος Γεωργούσης, μίλησε για τις επερχόμενες δημοτικές εκλογές, στέλνοντας το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν θέλει να εμπλέκεται το όνομά του, καθώς το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι το έργο της ΕΑΣ και τίποτε άλλο. Εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω ούτε το έργο του Δημάρχου, ούτε του καινούργιου που διεκδικεί το Δήμο, του κ. Καλατζή. Επειδή με εμπλέκουν σε κάποια πράγματα, λέω εγώ αυτή τη στιγμή ότι χωρίς τη δική μου συγκατάθεση να μην εμπλέκεται το όνομά μου. Εμάς μας ενδιαφέρει η Ένωση, μας ενδιαφέρει να ολοκληρώσουμε το έργο εδώ, που εδώ που μας έχει ορίσει ο κόσμος, και από εκεί και πέρα θα κάνουμε εμείς ανακοινώσεις όταν εμείς κρίνουμε ότι είναι σωστό και μπορούμε να συμμετέχουμε κάπου. Δηλαδή εμπλέκουν το όνομά σας στα κατέλια για υποψήφιους? Ναι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο τώρα. Εμείς είπαμε, έχουμε έργο στην Ένωση, όταν θα ολοκληρωθεί το έργο μας, από εκεί πέρα τότε θα μπορούμε να μιλήσουμε. Αλλά άλλο με επικράτησε ο ΣΥΡΙΖΑ με την υποψηφιότητα Βουδούρη στις περιφερειακές εκλογές Πελοποννήσου. Μπορεί την Παρασκευή στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης να τέθηκε το θέμα, σύμφωνα με πληροφορίες όμως εκ μέρους της αριστερής πλατφόρμας, ζήτημα άρση της υποστήριξης στην υποψηφιότητα του Βουδούρη με την πλειοψηφία του οργάνου να απορρίπτει τέτοια συζήτηση, αλλά το κλίμα όπως φαίνεται είναι τεταμένο. Αλλά λέμε επικράτησε ο ΣΥΡΙΖΑ με την υποψηφιότητα Βουδούρη στις περιφερειακές εκλογές Πελοποννήσου. Μπορεί την Παρασκευή στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης να τέθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες εκ μέρους αριστερής πλατφόρμας, ζήτημα άρση υποστήριξη στην υποψηφιότητα του Βουδούρη με την πλειοψηφία του οργάνου να απορρίπτει τέτοια συζήτηση. Αλλά το κλίμα είναι τεταμένο. Είναι χαρακτηριστικό ότι την ημέρα συνεδρίασης πολιτικής γραμματείας ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ Θανάσης Πετράκος ανέβασε λογαριασμό του στη ιστοσελίδα κοινωνικής διαδικτύωσης βίντεο με τον Οδυσσέα Βουδούρη το καλοκαίρι του 2012. Τότε στη Δημάρνα λέει ότι πρέπει να καταγγείλουμε και να καταπολεμήσουμε με την πιο σαφή τρόπο την ανεύθυνη πολιτική που ακολουθεί ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βάζει σε κίνδυνο την αριστερά ολόκληρη, αλλά βάζει σε κίνδυνο ολόκληρη τη χώρα. Είναι πιο επικίνδυνος ένας ενδυνάμει σύμμαχος, ο οποίος έχει μια ανεύθυνη στάση, παρά ένας δηλωμένος αντίπαλος. Αυτό το λέω για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Δεν κάνουμε έναν διμέτωπο αγώνα. Κάνουμε έναν αγώνα εναντίον της πολιτικής η οποία μας έφερε εδώ πέρα. Ταυτόχρονα όμως
πρέπει να καταγγείλουμε και να καταπολεμήσουμε με τον πιο σαφή τρόπο την ανεύθυνη πολιτική που ακολουθεί αυτή τη στιγμή ο κ. Τσίπρας και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι αυτή η ανεύθυνη στάση δεν βάζει μόνο σε κίνδυνο την αριστερά ολόκληρη, αλλά βάζει επίσης σε κίνδυνο από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πλέον ένα ποσοστό το οποίο του επιτρέπει να προσβλέπει σε μια κυβερνητική πορεία, βάζει σε κίνδυνο ολόκληρη τη χώρα. Αυτή λοιπόν η διαπίστωση είναι πάρα πολύ σημαντικό να την πούμε και να την πούμε με αυτήν την απόχρωση την οποία σας περιέγραψα. Στην αρχή ανεμία βρέθηκε ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Γιώργος Δέδες, προσκεκλημένος από τον πολιτιστικό σύλλογο της περιοχής στην ετήσια εκδήλωσή του. Η εκδήλωση στάθηκε αφορμή για μια μεγάλη συζήτηση για θέματα σχετικά με την περιοχή. Μάλιστα, ο κ. Δέδες ανακοίνωσε στους κατοίκους ότι ολοκληρώθηκε η μελέτη που αφορά τον κόβο του αρχαιολογικού χώρου Νεμαίας και το έργο θα δημοπρατηθεί το επόμενο διάστημα. Ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας κ. Γιώργος Δέδες παρευρέθηκε στην αρχαία Νεμαία προσκεκλημένος από τον πολιτιστικό σύλλογο της περιοχής σε τήση εκδήλωσή του. Με αφορμή την εκδήλωση αυτή που συγκέντρωσε πολλούς φίλους και μέλη του συλλόγου, κατοίκους αρχαίας Νεμαίας και της ευρύτερης περιοχής, πραγματοποιήθηκε συζήτηση παρουσία των αυτοδιοικητικών φορέων για θέματα σχετικά με την περιοχή. Ο αντιπεριφερειάρχης κ. Γιώργος Δέδες ανακοίνωσε στους κατοίκους πως ολοκληρώθηκε η μελέτη και δημοπρατεί το έργο που αφορά τον κόβο του αρχαιολογικού χώρου Νεμαίας με τίτλο «Βελτίωση οδού πλησίων αρχαιολογικού χώρου του Δημοτικού Αναψυκτηρίου στην τοπική κοινότητα Αρχαίας Νεμαίας και προϋπολογισμού 480.000 ευρώ». Πριν από το συγκεκριμένο έργο οδοποίηση, ο κ. Δέδες ενημέρωσε τους κατοίκους και για το σημαντικό αντρευτικό έργο της περιοχής Νεμαίας, το οποίο η Περιφερειακή Ένωση Κορινθίας έχει αποφασίσει να εντάξει στο πρόγραμμα ιδίων πόρων της για το 2014. Βρέθηκα στην περιοχή της Αρχαίας Νεμαίας προσκεκλημένος από τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Αρχαίας Νεμαίας σε μια ζεστή εκδήλωση όπου συναντηθήκαμε και με τον Δήμαρχο Νεμαίας και με δημοτικούς συμβούλους και αυτοδιοικητικά στελέχη του Δήμου, συζητώντας και ανακοινώντας αποφάσεις και έργα που έχουν δρομολογηθεί για την Αρχαία Νεμαία αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Σε συνεργασία με το Δήμο Νεμαίας ολοκληρώθηκαν πλήρως οι μελέτες που αφορούν τον κόμβο του αρχαιολογικού χώρου. Και προχωρούμε σε άμεση δημοπράτηση αυτού του έργου, που είναι ένα από τα πιο σημαντικά έργα και μάλιστα ζητούμενο πολλών ετών, ως πρωταρχικό αίτημα από τους κατοίκους όχι μόνο της Αρχαίας Νεμαίας αλλά και της ευρύτερης περιοχής, γιατί ο αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Νεμαίας είναι από τους χώρους με την πλέον μεγάλη τουριστική επισκεψιμότητα και μάλιστα όλη τη διάρκεια του έτους και όλες τις εποχές του χρόνου. Εκεί λοιπόν κατασκευάζουμε άμεσα ένα έργο που αφορά μια νέα κυκλοφοριακή διαμόρφωση και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί του κόμβου του αρχαιολογικού χώρου με διαπλατήσεις, με κατευθύνσεις νέες κυκλοφορίας αλλά ταυτόχρονα και με παρεμβάσεις αναβάθμισης και εξοραϊσμού της ευρύτερης περιοχής που θα δώσει λύση τόσο στις προσβάσεις των εποχούμενων, αυτών δηλαδή που διέρχονται με αυτοκίνητα από και προς τον αρχαιολογικό χώρο, αλλά ταυτόχρονα και των πεζών, μιας και προβλέπονται και πεζοδρόμια και ρυθμίσεις που αφορούν τα αυτοκίνητα και τους πεζούς, τέτοιες που θα αναδείξουν συνολικά το χώρο και ταυτόχρονα θα δημιουργήσουν πολύ πιο άνετες και πολύ πιο εύκολες προσβάσεις. Είναι έργο 400 και πλέον των 400, 408.000 ευρώ, το οποίο η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας θα δημοπρατήσει πολύ γρήγορα. Και ευελπιστούμε ότι με αυτή την παρέμβαση, συνδυασμένη με τις υπόλοιπες παρεμβάσεις που κάνουμε στην ευρύτερη περιοχή, θα τονώσουμε κατά πολύ την τουριστική επισκεψιμότητα που υπάρχει στην περιοχή. Ταυτόχρονα συζητήσαμε και δεσμευτήκαμε στην υλοποίηση ενός νέου αρδευτικού έργου, πάλι στην ίδια περιοχή, στην Αρχαία Νεμαία, μιας και η βασική ενασχόληση των κατοίκων είναι η πρωτογενής παραγωγή. Υπήρχε τεράστια έλλειψη σε δίκτυα και με μία δαπάνη 35.000 ευρώ δημιουργούμε ένα καινούργιο αρδευτικό δίκτυο για εκατοντάδες στρέμματα που εξυπηρετεί δεκάδες συμπολίτες μας στην περιοχή της Αρχαίας Νεμαίας, γιατί πιστεύουμε ότι η τόνωση και η αξιοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής αυτό το διάστημα πρέπει να ενισχύεται συνεχώς από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, αφού αποτελεί την αιχμή του δόρατος σε μια προσπάθεια παραγωγής ανασυγκρότησης που γίνεται και στον νομό μας. Δεν είναι μόνο αυτά τα έργα τα οποία είτε δρομολογούμε είτε έχουν δρομολογηθεί. Είναι ένα δίκτυο, ένα πλαίσιο συνδυασμένων παρεμβάσεων σε μια περιοχή που επλήγει ιδιαίτερα μέσα στις συνθήκες οικονομικής κρίσης, γιατί πρέπει να ξεχνάμε ότι η Νεμαία είναι μια περιοχή η οποία
στερήθηκε και στερείται μια σημαντική κινητικότητα οικονομική που υπήρχε εξαιτία του κλεισίματο πάρα πολλών δημοσίων υπηρεσιών στο Δήμο και στην ευρύτερη περιοχή. Ταυτόχρονα είναι ένας χώρος ο οποίος προσφέρει τεράστια συγκριτικά πλεονεκτήματα με τους αρχαιολογικούς του θησαυρούς και την επισκεψιμότητα τουριστική που έχει αναπτυχθεί, αφού το Μουσείο της Νεμαίας είναι το τρίτο σε επισκεψιμότητα, το δεύτερο, συγγνώμη, σε επισκεψιμότητα μουσείο του νομού μας πλέον, με 32.000 επισκέπτες ετησίως. Με μια πρωτογενή παραγωγή ιδιαίτερα σημαντική όχι μόνο για τον νομό, αλλά για ολόκληρη την περιφέρεια Πελοποννήσου και με ένα παραγόμενο προϊόν γνωστό σε όλο τον κόσμο, το κρασί και το σταφύλι της Νεμαίας. Εμείς λοιπόν με αυτό το δίκτυο των παρεμβάσεων τονώνουμε, ενδυναμώνουμε, αναβαθμίζουμε τα ουσιαστικά και συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής, ώστε να μπορέσουμε να καταστήσουμε την Νεμαία ένα τόπο επισκέψιμο, αλλά και ταυτόχρονα παραγωγικό με μεγαλύτερη δυναμική από αυτή που είχε. Υπάρχει λοιπόν ένα μεγάλο δίκτυο εγγύων βελτιωτικών και αρδευτικών έργων. Πολλά από αυτά έχουν ολοκληρωθεί, άλλα συνεχίζονται και εκτελούνται. Αλλά ταυτόχρονα και μια πολύ σοβαρή δουλειά ενίσχυσης και των αρχαιολογικών δομών της και των πολιτιστικών υποδομών της. Και βέβαια μια ουσιαστική δουλειά στα δίκτυα και τα έργα υποδομής, γιατί ταυτόχρονα είναι σε εξέλιξη πολύ μεγάλα έργα, όπως η διαμόρφωση του κόμβου της Νεμαίας, ένα έργο προϋπολογισμού 2,5 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Είναι έργο που εκτελείται. Και πιστεύουμε ότι και με αυτό το έργο, δηλαδή της αναβάθμισης του κόμβου της αρχαίας Νεμαίας, όλο αυτό το δίκτυο παρεμβάσεων θα αρχίσει πλέον. Ο κύριος Παναγιώτης Καλύβας, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης, εκ μέρους της αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου, καταθέτει την άποψη της αντιπολίτευσης για την υπόθεση με τους νέους φανοστάτες στο χωριό Σικιά. Η αντιπολίτευση λοιπόν ήταν από την αρχή αντίθετη στην τοποθέτηση νέων φανοστατών. Ούτε αρχικά βέβαια το ψήφισε, ούτε και στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, που το θέμα ήρθε πάλι για δεύτερη φορά μετά από σχετικό αίτημα των κατοίκων του εν λόγω χωριού. Παρακολουθήσατε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, υπήρχαν θέματα τα οποία ήσαν σοβαρά, θέλανε και κουβέντα και συζήτηση. Συζητήσαμε απόψε, είχε μια προσέλευση κόσμου, γιατί συμμετείχαν στο Δημοτικό Συμβούλιο πολλοί δημότες μας από το Δημοτικό Διαμέρισμα, την τοπική κοινότητα Σικιάς, με θέματα και προβλήματα όσον αφορά τον φωτισμό της πόλης. Είναι ένα αίτημα των συνδημοτών μας της Σικιάς, που αντιδρούν όσον αφορά την καλεσθησία των φωτιστικών σωμάτων. Θέλουν αντικατάσταση, θέλουν να διατηρήσουν το παραδοσιακό κομμάτι του χωριού, όπως και ανέφερα στην ομιλία μου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θεωρώ ότι είναι ίσως το ομορφότερο χωριό της παραλιακής ζώνης του νομού μας, όχι μόνο του Δήμου μας. Δέχτηκε ο Δήμαρχος εμέσως πλην σαφώς ότι και στον ίδιον προσωπικά δεν αρέσει το σχέδιο που έχουν αυτά τα κολόνες και τα φωτιστικά σώματα. Από εκεί και πέρα πρέπει να σεβαστούμε τις αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων. Είναι δεδομένο ότι δεν ήρθε η μελέτη που συζητήσαμε στα δημοτικά συμβούλια, γιατί αυτό συνηθίζεται κάποιες φορές να μην για το συγκεκριμένο έργο. Και σας λέω με δύο κουβέντες, να μην κουράζουμε και πάρα πολύ, ότι το συγκεκριμένο έργο και τη χρηματοδότησή του, προσωπικά εμείς σαν μειοψηφία και ο κύριος Κούρας και εγώ και ο κύριος Ολογιάννης και άλλοι συνάδελφοι, δεν την ψηφίσαμε. Πήραμε όλοι τις ευθύνες επάνω μας. Έτσι έπρεπε να κάνουμε, έτσι πρέπει να κάνουμε στις δημοκρατίες για το καλό του τόπου, αν και προσωπικά θα λέγαμε ότι εμείς δεν έχουμε κάποια ευθύνη, γιατί εμείς κύριοι απλά καταψηφίσαμε το έργο, διαφωνήσαμε όσον αφορά την καλεσθησία, την ποιότητα, το παραδοσιακό κομμάτι το οποίο έφυγε από τη μέση. Ψηφίστηκε ότι δεσμευόμαστε όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι με την πρώτη ευκαιρία που προβλέπονται από τα νομικά πλαίσια, όταν παρέλθει ένας χρόνος περίπου 15 μηνών, να επανεξετάσουμε το θέμα και να κάνουμε αντικατάσταση αυτών των σωμάτων και των φωτιστικών, όλων των φωτιστικών, να αντικατασταθούν με τα παλιά κάποια που θα θέλουν επισκευή, συντήρηση οπωσδήποτε, και να αλλάξουμε τα φωτιστικά επάνω, και αυτές τις κολόνες να τις μεταφέρουμε σε κάποια άλλα σημεία που πραγματικά χρειάζονται, είναι απαραίτητα και δεν υπάρχουν. Εγώ λέω το εξής.
από τη στιγμή που ο κύριος Κλαδούχος μπορεί να είναι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί να μην το κάνουμε από τώρα να δεσμευτούμε και να δεσμεύσουμε τα επόμενα Δημοτικά Συμβούλια που στο κάτω-κάτω δεν μπορούν να πάρουν αποφάσεις τα επόμενα, θα τις πάρουν τις αποφάσεις τα επόμενα Δημοτικά Συμβούλια, αλλά για αστοχίες που ίσως έχουμε κάνει εμείς, η Δημοτική Αρχή. Φανταστείτε λοιπόν ότι, συγγνώμη είναι και τα κινητά στη μέση, ζωντανά είναι όλα, φανταστείτε ότι οφείλαμε να πράξουμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε απόψε. Γι' αυτό λοιπόν έγινε μια σχεδόν ομόφωνη απόφαση, θα έλεγα, πάρθηκε για το καλό του χωριού και για το δίκαιο αίτημά τους, πιστεύω εγώ. Συνέντευξη παραχώρησε ο αρχηγός της Δημοτικής Παράταξης Ενωμένοι Δημότες και υποψήφιος Δήμαρχος Λουτρακίου Περαχώρας και Αγίων Θοδώρων κ. Γιώργος Παπαγεωργίου, προκειμένου να ενημερώσει τους κατοίκους των Αγίων Θοδώρων για τη συνάντηση που είχε με τον Δήμαρχο Μεγάρων κ. Μαρινάκη, προκειμένου να εξεταστεί δυνατότητα οριστικής επίλυσης του προβλήματος σχετικά με την ΕΙΔΑΠ. Συνέντευξη παραχώρησε ο αρχηγός της Δημοτικής Παράταξης Ενωμένοι Δημότες και υποψήφιος Δήμαρχος Λουτρακίου Περαχώρας και Αγίων Θεοδώρων, κ. Γιώργος Παπαγεωργίου, προκειμένου να ενημερώσει τους κατοίκους των Άγιων Θεοδώρων για τη συνάντηση που είχε με τον Δήμαρχο Μεγάρων, κ. Μαρινάκη, προκειμένου να εξεταστεί δυνατότητα οριστικής επίλυσης του προβλήματος της υδροδότησης της πόλης με τη σύνδεση με την ΔΕΙΑΠ. Σαν Ενωμένοι Δημότες, πήραμε μία πρωτοβουλία να επισκεφθούμε τον Δήμαρχο Μεγαρέων, τον κ. Μαρινάκη, με τον οποίο θα θέλαμε και το πετύχαμε τελικά να είχαμε μια κουβέντα για την ίδρυυση των Αγίων Θεοδώρων. Όπως γνωρίζετε, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα ίδρυυσης και ως προς την ποιότητα και ως προς την ποσότητα των Αγίων Θεοδώρων και καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν ένα κύριο ζήτημα, μας απασχολούσε και μας απασχολεί. Είχαμε πληροφορηθεί εδώ και καιρό ότι ο Δήμος, ο Όμορος Δήμος, είχε προχωρήσει την προσπάθειά του να ενώσει το δίκτυο, τα υφιστάμενα δίκτυα, με την ΕΙΔΑΠ. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, ουσιαστικά γνωρίζοντας ότι ξέρουν πώς γίνεται η όλη δράση αυτή, πήγαμε, τους επισκεφτήκαμε και πραγματικά ο Δήμαρχος Μεγαρέων είχε την ευγενή καλοσύνη να μας ενημερώσει πληρέστατα, νομίζω, γύρω από αυτό το θέμα. Πρέπει να σας πω ότι η έλευση της ΕΙΔΑΠ πρόκειται να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι το 12ο του 2014. Και βεβαίως καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει ότι σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα μετά το 12ο του 2014, περίπου σε 9 μήνες, μπορεί να είναι στους Αγίους Θεοδόρους και να έχει λυθεί το θέμα. Το εύλογο ερώτημα που μπαίνει και πάρα πολλοί από εσάς φαντάζομαι θα αναρωτιέστε είναι πώς πρόκειται να χρηματοδοτηθεί αυτό. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Ο Δήμος δεν πρόκειται να ξοδέψει ούτε μία δραχμή εκτός από την μελέτη και μάλιστα και αυτή η μελέτη με συγκεκριμένο τρόπο που δεν έχει σημασία να το πούμε αυτή τη στιγμή μπορεί να κοστίσει περίπου το 30% ή και λιγότερο ακόμα από το κόστος που θα είχε αυτή η μελέτη. Έτσι έγινε και στα Μέγαρα. Από ένα κόστος μελέτης ουσιαστικά γύρω στις 700.000, κόστισε μόνο 200. Και αυτό χάρη στις ενέργειες και στην ευστροφία, θα έλεγα, του Δημάρχου των Μεγάρων. Εν πάση περιπτώσει, κάτι τέτοιο θαρώ που μπορούμε να κάνουμε κι εμείς. Και θα προσπαθήσουμε να το πετύχουμε, εφόσον είμαστε εμείς η Δημοτική Αρχή που έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει αυτά τα οποία εξαγγέλει. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να σας πω επίσης ότι η όλη προσπάθεια δεν πρόκειται να έχει, επειδή πρόκειται να ακολουθήσει το δίκτυο, το δρόμο, δεν πρόκειται να έχει μεγάλη περιβαλλοντική επίπτωση και για την ακρίβεια δεν χρειάζεται καν περιβαλλοντική μελέτη. Ένα άλλο το οποίο πρέπει να σας πω και έχει και αυτό ιδιαίτερη σημασία είναι ότι με την σύνδεση με την ΕΙΔΑΠ τελειώνουν τα παιχνίδια εξάρτησης των δημοτών. Εδώ έχουμε βανάρχες, άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ με το να ανοίγουν και να κλείνουν τις βάνες. Αυτά τα πράγματα δεν θα υπάρχουν πια. Και βεβαίως ό,τι σημαίνει αυτό για τον δημότη, για την πελατειακή σχέση που τελειώνει οριστικά και αμετάκλητα και βεβαίως για την αξιοπρέπεια που έχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος μένει εδώ πέρα στην περιοχή μας και θέλει όταν έρχεται να έχει να απολαμβάνει το αγαθό του νερού.
Πρέπει να σας πω επίσης ότι μιλάμε για, για έναν από τους πυλώνες της ανάπτυξης, γιατί μια περιοχή χωρίς νερό αντιλαμβάνεστε ότι υπολείπεται των άλλων, κυρίως δεν μπορεί να προσελκύσει κόσμο και βεβαίως να αναπτυχθεί. Είναι προφανές ότι η έλευση της ΕΙΔΑΠ θα ταράξει τα λιμνάζοντα νερά και βεβαίως πάρα πολλοί οι οποίοι θα βγουν με μεγάλη έτσι, ζέση να μας κατηγορήσουν, θα πρέπει να απολογηθούν στους συμπολίτες μας, κυρίως γιατί όλα αυτά τα χρόνια απέτυχαν να προσφέρουν αυτό το αγαθό. Ή μάλλον για να το πούμε διαφορετικά, κατάφεραν να δημιουργήσουν εξαρτήσεις των δημοτών με αυτούς. Θέλω να κλείσω λέγοντας αυτή την μικρή μου δήλωση, ότι εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει κάποια πράγματα που απασχολούν τον τόπο μας επί δεκαετίες, θα πρέπει κάποιοι να ασχοληθούν σοβαρά και να τα επιλύσουν. Εμείς κάναμε το πρώτο βήμα. Περιμένουμε την απάντηση και από τους άλλους. Ευχαριστώ. Εκδήλωση με αφορμή τη διάλυση τη μεραρχία πεζικού και συγκρότηση τη διοίκηση κέντρων πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο 11ο Σύνταγμα Πεζικού στην Τρίπολη. Και σε την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαιάη και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίω δεηθώμε, Κύριε ο Θεός ημών, πρόσδεξε την εκ των ταπεινών χιλιών προσφερωμένη συνδοξολογία και από άξον μόνο δεωμένους, εν τη ευσήμωτα αυτήν ημέραν. Και δώρησε ο Θεός την δύναμή σου και την χάρη σου επί τους ηγήτρες του στρατεύματος και επί πάντας αξιωματικούς και τους οπλίτας της διοικήσεως ταύτης. Όπως αξίως και ευόρκως επιτελούνται στα προς την πατρίδα καθήκοντα, μιμητέ γίνονται των πατέρων αυτών. Ήτινες δια των ηρωικών κατορθωμάτων υπερπίστεως και πατρίδος, έγραψαν έπι και έστης ανθρώπαια. Σίγαρη Κύριε το κρατέωμα ημών και τα έθνους θαυμαστά και φοβερά. Επιδέσαι εις λιπόδες το ζώμι Θεό, σύ παρακαθέτε με επί τη ζωή ημών, άπασαν και την ελπίδα. Αξιωματικοί, παξιωματικοί στρατιώτες και πολιτικό προσωπικό της 4ης Μεραρχίας Πεζικού Πελοποννήσου. Με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η 4η Μεραρχία Πεζικού Πελοποννήσου διαλύεται σήμερα για να δώσει τη θέση της σε έναν άλλο σχηματισμό, τη διοίκηση κέντρων. Ο μετασχηματισμός αυτός πραγματοποιείται στο πλαίσιο εφαρμογής της νομής διοίκησης και δυνάμεων 2013-2027 και επιβλήθηκε από την ανάγκη ικανοποίησης των σύγχρονων επικρισιακών απαιτήσεων των ενόπλων δυνάμεων. Πραγματοποιείται όμως και με απόλυτο σεβασμό στην ιστορική διαδρομή και προσφορά της ηρωικής 4ης Μεραρχίας Πεζικού. Ο νέος σχηματισμός, η διοίκηση κέντρων, θα φέρει την ονομασία 4η Μεραρχία Πεζικού Πελοπόννησος και το ίδιο έμβλημα, σηματοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο την ιστορική συνέχεια της Μεραρχίας, αλλά και τους άρρηκτους δεσμούς με τον χώρο και το λαό της Πελοποννήσου που έχουν διαχρονικά συνδεθεί με αυτήν. Παραδείγματος το λάβαρο της Τετάρτης Μεραρχίας Πεζικού Πελοποννήσου. Σημαίνει αναβάθμιση, διότι και μόνο με την ονομασία θα αναλάβει και άλλα κέντρα εκπαιδεύσεως. Είναι μια ιδιαίτερη ημέρα σήμερα, διότι δεν αισθανόμαστε συγκινημένοι με τη διάλυση μεραρχίας. Είναι ίσως η μοναδική περίπτωση που διαλύουμε και συγκροτούμε μέσα από το ίδιο κύτταρο έναν άλλο σχηματισμό,
χωρίς να ξεκόψουμε από την ιστορία του. Αναβαθμίζεται με τοποθέτηση θεσμικά πλέον υποστρατήγου, ενώ πριν ήταν η διοίκηση σε ταξίαρχο, και αντίστοιχα υποδιοικητή ταξίαρχο, ενώ μέχρι τώρα ήταν συνταγματάρχη. Εγκαινιάστηκε η έκθεση «Βαδίζουμε στην Αρκαδία» στο πνευματικό κέντρο της Τρίπολης. Μαθητές της Β' Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης ετοίμασαν την ερευνητική τους εργασία για το πρώτο τετράμινο της χρονιάς. Ουσιαστικά ο ρόλος του καθηγητή είναι να οργανώνει τις δράσεις των παιδιών και να τα ψυχώνει. Όλη η γνώση ανακαλύπτεται από τα ίδια τα παιδιά που ψάχνουν για πληροφορίες, κάνουν όλες τις δράσεις και τελικά κάνουν και την παρουσίαση που είναι υποχρεωτική, αυτό που βλέπετε εδώ. Με αυτή την εργασία κατάλαβα τι πάει να πει ομαδική συνεργασία, τι πάει να πει βουνό, πεζοπορία και φύση. Ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα πολύ τον κύριο Παναγιώτη και όλους τους μαθητές που συνεργαστήκαμε για να βγάλουμε αυτή την εργασία, γιατί μπορεί να κουραστήκαμε αλλά μάθαμε πολλά πράγματα από αυτό που κάναμε και έχουμε βγάλει ένα πολύ ωραίο υλικό. Αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία και επειδή δουλέψαμε πάρα πολύ πάνω σε αυτή την εργασία, τη δείξαμε στο κοινό για να παρακινήσουμε και τον κόσμο της Αρκαδίας να ασχοληθεί με αυτό που ασχοληθήκαμε κι εμείς. Αισθάνομαι πάρα πολύ περήφανη, ακριβώς γιατί δουλέψαμε όλοι μαζί και ελπίζω να συνεχίσουμε την πεζοπορία. Η εργασία ήταν κάτι πολύ όμορφο. Μάθαμε μέσα στην εργασία και πώς να δουλεύουμε ομαδικά. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action. Από όλους εμάς δημοσιογράφους και τεχνικούς, να έχετε ένα όμορφο και ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.